Όπως ίσως χρειαζόσαστε, η Ισλαμική κουλτούρα αναφέρεται σε ζητήματα που συνδέονται με τις παραδόσεις, όπως βλέπετε εδώ, τις αξίες, τις τάσεις, τα πρότυπα και τα υποδείγματα συμπεριφοράς ενός κράτους, τους συμβολισμούς, τις συνήθειες, τους ιδιαίτερους τρόπους προσαρμογής στο διεθνές περιβάλλον και κυρίως, το τονίζω αυτό, της επίλυσης των διαφορών ζητημάτων σε σχέση με τη χρήση ή την απειλή της χρήσης βίας. Όπως ενδεχομένως θα τελειώσω, όλα τα κράτη δεν αντιλαμβάνονται ούτε το ζήτημα της επίλυσης με ένα κράτος το οποίο έχουν διαφορές με τον ίδιο τρόπο, ούτε εκκινούν από τις ίδιες ιδεολογικές ή πολιτισμικές αφετηρίες, ούτε φιλτράρουν το εξωτερικό περιβάλλον, αυτό που λένε κίνητρα και περιορισμούς του διεθνούς περιβάλλοντος, καταπίζουν τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε σε μια περιοχή συσχετισμός δύναμης, δηλαδή ένα power configuration το οποίο είναι το ίδιο σε ένα βάθος 20ετίας ή 10ετίας ή και 5ετίας, αλλά οι παίκτες σε αυτό το περιφερειακό περιβάλλον να κινούνται με διαφορετικό τρόπο. Η εξωτερική τους συμπεριφορά πολλές φορές όχι μόνο διακριτή μεταξύ τους, αλλά πολύ διαφορετική μεταξύ τους. Άρα η ρεαλιστική αντίληψη των διεθνών σχέσεων μας λέει ότι περίπου τα κράτη αναμένουν ότι θα λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο αν οι συσχετισμοί ισχύως και οι δυνατότητές τους σε μεγάλο βαθμό, έτσι, γιατί μιλάμε περίπου για σύμμετρα, είναι οι ίδιες. Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής δεν ισχύει. Έχουμε πολλά τέτοια παράδειγμα. Αλλά αν μείνουμε στο πεδίο της, στην περίπτωση Ελλάδας, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, να καταλάβουμε και κυρίως να εξηγήσουμε γιατί σε σχέση με ένα πρόβλημα ή με μια σύγκρουση διακρατική, η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια, η συμπεριφορά της Ελλάδας, η εξωτερική της συμπεριφορά, ο τρόπος με τον οποίο στέκεται απέναντι στο πρόβλημα, αλλάζει. Τι είναι αυτό που την οδηγεί στο να αλλάξει, τι είναι κυρίως αυτό που την οδηγεί στο να κάνει τομές, τεράστιες τομές, μεγάλες τομές στην εξωτερική της περιφορά. Η περίπτωση των ελληνοτυπικών και κυρίως η περίπτωση που εγώ εξέτασα και αφορούσε στα 5 δεκαετίες του 90 και την στροφή των 180 μοιρών της Ελλάδας, οδήγησε στον εντοπισμό κυρίως πολιτισμικών παραμέτρων, δηλαδή στοιχείων στρατηγικής κουλτούρας που μπορούν να εξηγήσουν αυτή την αλλαγή στη συμπεριφορά. Και θα γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Μια παρένθεση εδώ. Έχω την ευκαιρία μέσα σε αυτό το διάστημα να σας πω δύο πράγματα τα οποία αφορούν ή συνδέονται με τον τρόπο που η Ελλάδα, μάλλον με τον τρόπο που πολιτισμικοί παράγοντες ή η στρατηγική κουλτούρα ή η κουλτούρα ασφάλειας Ελλάδας επηρέασε την εξωτερική της συμπεριφορά σε σχέση με τα ελληνοτυπικά, μη οδηγώντας τελικά σε επίλυση του τέλους των ελληνικών, όπως ξέρετε, τα ζητήματά μας στην Τουρκία δεν είναι λυμένα, έτσι δεν είναι. Φτάσαμε όμως πολύ κοντά στην επίλυση των ζητημάτων και κάποια στιγμή. Δεν λύθηκαν. Θα συζητήσουμε σήμερα, και αυτή είναι η δική μου συνεισφορά σε σχέση με την έρευνα και την έρευνα πεδίου, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ελληνικής κουλτούρας, θα συζητήσουμε σήμερα τι συνέβη στην περίπτωση των ελληνοτυπικών, της ελληνοτυπικής αντιπαράθεσης.